Παναγιώ είχα φτερά. Και πέταγα πολύ ψηλά. Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, μου τα κόβει τα φτερά. Είμαι τόσο χωρίς πτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Το πρόσωπο του Σαββάτου». Είμαστε στην ταβέρνα «Χαμένες Πατρίδες», στο Παλαιό Φάληρο. Από τις «Χαμένες Πατρίδες» ήταν μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατό της. Πέθανε στις 7 Ιανουαρίου του 1952. 30 χρόνια χωρίς ευτυχία, αλλά πάντα όμως με την ευτυχία των τραγουδιών της. Για τη μεγάλη στιχουργό έγραψε ένα βιβλίο, ένα και μοναδικό, ο μεγάλος στιχουργός, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κύριος Παπαδόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Άσε το μεγάλος πρώτον και... Ναι, ίσως δεν έπρεπε να το πω, διότι εννοείται. Και πρόσθεσε ότι και εγώ είμαι από τις χαμένες πατρίδες. Βεβαίως, τις χαμένες πατρίδες. Και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Άρα έχω και μια σχέση συγγένειας με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, πέραν του ότι γράφω κι εγώ τραγούδια όπως εκείνη. Θέλω να μου πείτε γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο. Για να σου απαντάω θα μου λες, ναι. Θα μου πεις. Ας τον ανήκω, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτον, διότι αν δεν το έγραφα εγώ, δεν θα το έγραφε κανείς άλλος. Διότι οι άνθρωποι όταν πεθαίνει κάποιος τον ξεχνάνε. Αυτό μου συνέβη και όταν πέθανε ο Λοΐζος. Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατό του. Λέγανε τότε διάφοροι, θα γράψουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Εγώ έγραψα και αυτό το βιβλίο έμεινε και σε αυτό το βιβλίο προσεύχεται ο καθένας για να αντλήσει πληροφορίες, να κάνει εκπομπές, να γράψει κείμενα κλπ. Ως προς την ευτυχία. Έγραψα πρώτον το βιβλίο διότι όφιλα να το γράψω. Δεύτερον, διότι είναι η μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, στιχουργός του περασμένου αιώνα. Δηλαδή, έχει τεράστια απόσταση από τον δεύτερο. Και τρίτον, διότι το είχα στην ψυχή μου σαν τάμα, διότι αυτή η γυναίκα ήταν γριά όταν γνώρισε εμένα και με το που με γνώρισε, με τα πρώτα τραγούδια που έγραψα, μου άνοιξε μια έτσι πελώρια αγκαλιά και με υποδέχτηκε, λέγοντας καταπληκτικά πράγματα για τη δουλειά μου. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο συνάδελφο σας. Δηλαδή, σπάνια θα πει κάποιος παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις, έτσι, όπως είπε ο Παλάμας το Ρίτσο. Έτσι είναι. Υπάρχει στο ελληνικό τραγούδι μεγάλη ζήλια, φθόνος, διαγωνισμοί. Ο ένας λέει εναντίον του άλλου. Εκείνη δε την εποχή τα πράγματα ήταν ακόμη πιο σκληρά. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα βολέψουν με κάθε τρόπο. Σκέψου ότι στη δεκαετία του 60 και μάλλον από τα μέσα της δεκαετίας του 50 δεν υπήρχε ελληνικό τραγούδι ή υπήρχε σε ένα ποσοστό. Τα περισσότερα τραγούδια ήταν κλεμμένα από ινδικούς και αραβικούς σταθμούς, βάζανε ένα μαγνητόφωνο, βάζανε και μερικά λογάκια και τα πουλάγανε για δικά τους. Ήταν η κατάσταση ζούγκλας. Μάλιστα. Λευτέρη, πες μου, πότε πρωτογνωρίστηκες με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου? Γνωρίστηκα το 1964. Η Ευτυχία, γεννημένη το 1893, είναι 7-71 ετών τότε. Εγώ είμαι το 64 29 ετών. Και έχω γράψει δύο τραγούδια, την Άπονη Ζωή και τη Φτωχολογιά. Και αυτά την ενθουσιάζουν.
Και την ημέρα που πάω να πληρωθώ, γιατί πληρωνόμαστε από κάποια εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Την ΑΕΠ, έτσι, την ΑΕΠ. Γίνεται εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία, είναι μια αίθουσα τεράστια, είναι κόσμος που περιμένει να πληρωθεί. Αλλά ο ταμείας που πληρώνει με γνωρίζει από ότι μέναμε στην ίδια γειτονιά. Και λέει, ενώ εγώ πρέπει να πληρωθώ ύστερα από 2 ώρες, μόλις με βλέπει, λέει το όνομά μου να πάω να πληρωθώ. Και γίνεται ένα σούσουρο. Και πραγματικά αισθάνομαι και ντροπή, διότι εκεί είναι άνθρωποι πολύ γνωστοί και πολύ παλιοί στη δουλειά. Συνθέτες σπουδαίοι και τραγουδιστές. Τον πρόδρομο Τσαουσάκη, ο οποίος ήταν, φαντάσου, ο καλύτερος τραγουδιστής της εποχής, και πάνω σε αυτόν στηρίχθηκε και ο Μέγας Καζαντζίδης. Γίνεται λοιπόν ένα σούσουρο, έχουμε μέσα την αυτά, ξέρω εγώ πώς. Ποιος γίνεται. Είναι αυτός που μπαίνει μπροστά, ναι, ε? Εγώ όμως καθυλώνομαι στη θέση μου και ντρέπομαι να σηκωθώ. Φασαρία, ξαναλέει αυτό το όνομά μου. Οπότε σηκώνομαι σιγά σιγά. Και αυτοί φωνάζουν πιο πολύ και μπαίνει μπροστά η γριά, 71 ετών είπαμε, με ένα τσεμπέρι έτσι και λέει «Στοπ, πέρνα μου», λέει. «Εσύ θα πας, εσύ δεν έχεις γράψει την άπονη ζωή και τη φτωχολογιά». Και λέω, ναι. Παραμέρισαν, ναι. Όλοι και για να περάσει. Και όλοι σταματάνε, διότι είχε επιβληθεί εκεί η ακαριέα. Και μετά μου λέει «Κοίταξε, εσύ θα μας βγάλεις όλους στη σύνταξη». Και αυτά είναι πολύ... πολύ φοβερές κουβέντες και μέσα στην υπερβολή τους. Και εγώ δεν μπορούσα να τις ξεχάσω. Γεννήθηκε η γονείς της και η οικογένειά της. Στο Αηδίνη από πλούσιους γονείς. Το Αηδίνη είναι κοντά στη Σμύρνη, έτσι. Ναι. Όχι πολύ κοντά, αλλά 90 κοντά. 90 χιλιόμετρα είναι. Ναι, 90 χιλιόμετρα. Δηλαδή, το λέω γιατί πηγαίνω από την πατρίδα μου τη Χίο στη Σμύρνη συχνά γι' αυτό. Ναι, γιατί είσαστε απέναντι εσείς.
Είσαστε στο Τζεσμέ. Απέναντι ακριβώς από το Τζεσμέ. Η αρχαία Ερυθρέα, έτσι. Η αρχαία Κρήνη. Ολόκληρη περιοχή είναι η Ερυθρέα. Τα ξέρω τα μέρη, γιατί είμαι και εγώ από εκεί. Θέλω να σου υπογραμμίσω ότι ήταν πολύ πλούσια. Ήταν και η μάνα της, έτσι, πλούσια και κυρίως όμορφη. Και η οικογένεια ήθελε η κόρη τους να μάθει καλά γράμματα και να χορεύει, να... Έχει, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια επιφάνεια και συμπεριφορά, ώστε να μπορεί να συνδιαλέγεται με τρόπους πάρα πολύ εντάξεις με την καλή κοινωνία στην οποία ανήκαν. Διότι μια οικογένεια στις αρχές του, στο τέλος του 19ου αιώνα, έτσι δεν είναι, 1893, όπως ήταν της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η οποία δεν έλεγε το τότε Παπαγιανοπούλου, κάπως θυμάμαι, το γράφω στο βιβλίο. Νικολαίδου. Όχι, Νικολαίδου είναι το όνομα του συζύγου. Του συζύγου, ναι. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι λεγόταν ευτυχία. Λεγόταν ευτυχία και έκανε πράξεις που σκόρπιζαν ευτυχία. Λοιπόν, η οικογένεια αυτή ήθελε να μάθει η κόρη της οικογένειας καλά γράμματα. Και αυτή πράγματι έμαθε καλά γράμματα, αλλά ήταν και από τα μυαλά της λίγο πάνω από το κεφάλι της, ήταν περίεργη. Ένα άτομο που δεν πρέπει να το κρίνουμε με τα συνήθη μέτρα. Δηλαδή, η οικογένεια είχε μεγάλο υπηρετικό προσωπικό, πολύ άριθμο. Και υπήρχε και μία Ελληνίδα μαγείρισα και κατέβαινε αυτή κάτω, μία Ελληνίδα πόντια από την Τραπεζούντα και κατέβαινε, παράταγε τα μαθήματα, στα οποία ήταν πολύ καλή και την έβαζε να της ρίχνει τα χαρτιά. Και έμαθε να ρίχνει τα χαρτιά, τα οποία της χρησίμευσαν ύστερα από κάμποσα χρόνια, αλλά και στα τελευταία έτη του βίου της, όταν τα ρίχνε στη Βέμπο και κονόμαγε μπόλικο παραδάκι. Λοιπόν, με τη χαρτοπεξία αυτή, σε μαντίας δηλαδή, μπλέκεται η ευτυχία στις αρχές εκεί του βίου της και κάποια στιγμή όταν αρχίζουν οι διωγμοί, διότι έγινε μια τεράστια σφαγή το 1919 στο Αηδίνη και αναγκάστηκε η οικογένεια να φύγει από την περιοχή αυτή και να πάει στα ενδότερα. Εκεί δεν είχε φράγκο η ευτυχία, ο άντρας είχε φύγει και είχε πάει στη Σμύρνη για να περάσει μετά στην Ελλάδα, γιατί τους σφάζανε. Και αυτή ήταν με τη μάνα της, μια αγραία γυναίκα και δύο μικρά μωρά, δύο κοριτσάκια. Και το κύριο της εισόδημα ήταν να ρίχνει τα χαρτιά. Είχε μάθει ευτυχώς από την πόντια αυτά τα χαρτιά και κέρδιζε τα προστοζήνα. Μετά το 1922 κατεβαίνει στην Ελλάδα, πάντα με τη μάνα της και τα δύο παιδιά και πολύ γρήγορα, επειδή όπως σου είπα το αίμα της έβραζε, ήταν και πολύ ωραία γυναίκα πρέπει να πω, άρχισε να ενδιαφέρεται για το θέατρο. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό για την πορεία της στο θέατρο αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμονή Χριστουγέννων στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Η Άννα Δρούζα και η εκπομπή Μπόρο ετοίμασε ένα ρεβεγιόν που θα κλέψει την παράσταση. Τώρα ο χρόνος μετράει αλλιώς στη σταθερή τηλεφωνία. Η Λανέτ τρέχει και σας προσφέρει ένα ασύρματο τηλέφωνο σε προνομιακή τιμή για άμεση σύνδεση και 30 λεπτά δωρεάν τηλεφωνήματα το μήνα. Λανέτ. Ο χρόνος κυλάει προς όφελός σας. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de Marie. Dans des images d'enfants sages qui dormaient dans ma tête d'enfant bête comme un conte de soleil et de vie. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de ma vie.
des images d'enfants sages qui dormaient dans ma tête d'enfant bête comme un conte de soleil de vie. Τώρα ήρθε το Super 3, το νέο παιχνίδι με 3 μόνο νούμερα και 2 κληρώσεις την ημέρα για πολλούς, πολλούς νικητές. Super 3. Νίκη κάθε 3 και λίγο. Status. Το επίσημο James Bond Key. 2 συλλεκτικά τεύχη και 2 συλλεκτικά δώρα. Γιατί ζεις μονάχα 2 φορές. Status Ιανουαρίου. Η υπερπαραγωγή της χρονιάς. J'ai la tête en fleur aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de Marie dans des images d'enfants sages qui dormaient dans ma Super 3. Νίκη κάθε 3 και λίγο. Το Compact Disc Club βάζει μουσική για την παρέα. Μιλάτε το πρωί. Συνέφιες. Πλατεία Αβυσσινίας. Μία κασετίνα με 72 μοναδικές επιτυχίες σε 4 CD. Πλατεία Αβυσσινίας. Αξέχαστα τραγούδια. Εγώ δεν ήμουνα που έχουν γράψει ιστορία. Αλήτη με κάνες εσύ. Πλατεία Αβυσσινίας. Και το κέφι της παρέας ανεβαίνει. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες. Πλατεία Αβυσσινίας. Με την εγγύηση ποιότητας του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888-888. Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, πού σας συμφέρει να εστιάσετε την προσοχή σας? Στην ενημέρωση πίσω από την οικονομία, την πολιτική, τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Εστιάστε στην Ισοτιμία, την πιο ολοκληρωμένη οικονομική εφημερίδα που καλύπτει την Ελλάδα και τον κόσμο, με επιλεγμένα άρθρα από το Business Week. Ισοτιμία, η εφημερίδα που βλέπει πίσω από τους αριθμούς. Επιγόντως λοιπόν, μου είχε πει ότι θα με σκοτώσει. Αλλά ο φόβος δεν μου έφυγε ποτέ. Γιατί θα πρέπει. Γιατί η κοινωνία μας αυτή είναι. Τα κτίρια πρέπει να ελέγχονται. Μυστικό, χωρίς νερό. Κατ' αυτόν τις σφαίρες. Να κάνω μαζικές ευθανασίες. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ερωτικά, αφού αμαρτία.
σβήσανε τα δυο σου χέρια κι άλλον αγκάλιασαν ερωτικά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι. Είναι εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Είμαστε εδώ στην ταβέρνα Χαμένες Πατρίδες στο Παλαιό Φάληρο. Και είναι κοντά μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Λευτέρης μιλάει για την ευτυχία. Συνεχίζει. Ο Λευτέρης για την ευτυχία του Παγιανοπούλου και για το τελευταίο του βιβλίο. Όλα είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα. Που πριν ακόμα κυκλοφορήσει, έκανε δεύτερη έκδοση. Έτσι. Μόνο. Γιατί εδώ βλέπω και τα προηγούμενα βιβλία. Έλα τώρα, μην άστε. Οι παλιοί συμμαθητές, 24η έκδοση. Λευτέρη, δεν σε κουράζει η επιτυχία? Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Λοιπόν, μόλις εγκαθίσατε στην Ελλάδα και ενώ ο άντρας της πλούσιος, επίσης ξέχασα να πω, έχει μήλους, έχει περιουσία τεράστια, κάνει εξαγωγές, φέρνει μετάξι από το εξωτερικό στην Τουρκία και το μοσχοπουλάει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εγκαθίσατε στην Ελλάδα μαζί με τη γυναίκα του, την οποία όμως περνάει 20 χρόνια, πρέπει να πω. Και αυτή σε ένα μήνα, δύο μήνες από την εγκατάστασή της στην Ελλάδα, τον παρατάει. Ερωτεύεται έναν τύπο, ο οποίος ασχολείται με τα θέατρα, οργανώνει θεάσους μπουλούκια, ξέρεις, αυτοί που πάνε... Από χωρίου εις χωρίου. Από χωρίου εις χωρίου. Παλιά. Και... αυτός είναι και γοητευτικός άνθρωπος, ξέρει και γράμματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, λίγα απ' όλα να μάθουν, γίνονται πολύ γοητευτικές προσωπικότητες. Είναι και όμορφος. Και τον ερωτεύεται. Και τους λέει, θα γίνει ηθοποιός. Μα είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά και λοιπά. Τι είναι αυτά? Και την πείθει, εγκαταλείπει τον άντρα της. Και θα την πεις, θα πεις τώρα, μα καλά, είναι δυνατόν μια τέτοια γυναίκα με δύο παιδιά, με άντρα, πλούσιο κλπ. Δεν ντρέπεται λιγάκι? Αλλά ο έρωτας είναι πολύ δυνατό πράγμα. Τυφλό. Και τυφλώνεται αυτή. Επιπλέον, είπαμε, είναι 20 και τα χρόνια της διαφοράς. Θέλει να αλλάξει και μια ζωή, να βάλει μια γραμμή πράσινη και να πάει πιο πέρα. Και χωρίζει από τον άντρα της. Και αρχίζει η περιπέτεια του θεάτρου. Ήταν καλή ηθοποιός? Μέτρια. Εν τούτης έχει παίξει μέχρι και με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Δηλαδή, σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο αιχμής αυτή η γυναίκα έγινε και καλή ηθοποιός. Διότι αν εξαιρέσεις την περίοδο που παίζει με την Κοτοπούλη, και αυτό είναι για μια, σε μια παράσταση ή και σε κάτι άλλες περιφερειακές, τον περισσότερο καιρό το περνάει σε κάτι φαρσοκομωδίες, παίζει σε κάτι φαρσοκομωδίες και σε επιθεωρήσεις. Και πότε αρχίζει να γράφει στίχους? Έχουμε πολύ καιρό που να φτάσουμε εκεί πέρα. Σου λέω, έχει η θητεία της, είναι συνδεδεμένη, η ζωή της στενά συνδεδεμένη με τη θητεία της στο θέατρο και μάλιστα σε αυτό το θέατρο το παρακατιανό, εξαιρέσει τη Σκοτοπούλη. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δεν σ' απόκτησα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δεν σ' απόκτησα. Τα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες θα ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Γράφει ποίηματα όμως, από μικρή, και είναι επηρεασμένη από το Γρυπάρι. Το Κρυστάλλι, δηλαδή αυτό το δημοτικό επικολυρικό. Ακριβώς. Η λατρεία της φύσης. Ναι. Αλλά και έτσι, και ξέρω εγώ, είχα ένα μπάρμπα, ένα νταΐ, κάτι τέτοια πράγματα.
σε 15 σύλλαγο, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα κομμάτια της διακρίνονται εκείνα τα ποιητικά για, μια δύναμη, μια ρωμαλαιότητα. Ήξερε πολύ καλά τη γλώσσα και έχει γράψει εκείνο τον καιρό πολυάριθμα ποίηματα τέτοιου είδους. Στο θέατρο λοιπόν κάποια στιγμή, στη δεκαετία του 50, γνωρίζεται με τη Μαρή Κανίνου, αφού στο μεταξύ έχει ξαποστείλει και τον άντρα της. Και ενώ τον δεύτερο άντρα της, αυτόν τον, που δεν τον είχε παντρευτεί, τον ηθοποιό, ο οποίος ήταν μαζί της. Και έχει ερωτευτεί πια τον τελευταίο της άντρα, ο οποίος ήταν και πολύ όμορφος και ήταν πρόσθετος αστιφύλακας, δούλευε στο ΙΚΑ. Και ερωτεύεται αυτόν, που ήταν ένα έτσι πολύ όμορφο παλικάρι και καλλιεργημένο από μια οικογένεια μορφωμένων ανθρώπων, που τον είχαν όμως εγκαταλείψει και είχαν πάει στην Αμερική. Βρίσκει στην ευτυχία την αδελφή, τη μάνα και την ερωμένη βέβαια. Ξέρεις αυτές τις σχέσεις που μια γυναίκα καλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Παρότι αυτή είναι έτσι νέα ακόμη και πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά βρίσκει αυτά τα χαρακτηριστικά και την ερωτεύεται και την παντρεύεται. Εκείνη την εποχή η ευτυχία, επειδή η μεγάλη της κόρη έχει γίνει ήδη ηθοποιός, συχνάζει σε διάφορα παρασκήνια θέατρων. Και εκεί στην εποχή εκείνη και άλλα και τώρα, όταν υπάρχει επιθεώρηση, υπάρχουν νούμερα, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι από κάτω ή μέσα στο θίασο που έχουν μια ευχέρεια στους στίχους και βλέπουν ας πούμε το Μαρδά ότι ήρθε, ψιθυρίζεται αυτό το πράγμα και βάζουν ένα τετραστιχάκι και για τον κύριο Μαρδά ο οποίος ήρθε, που είναι μια προσωπικότητα. Και έχει μεγάλη ευχέρεια, γράφει τέτοια πραγματάκια. Αλλά κυρίως, όλοι ξέρουν ότι έχει βγάλει και δύο ποιητικές συλλογές. Στα Αποστόλη το κουτουκί, βρήκα κι άκουσα μπουζουκί. Και στο στένο το μαγαζί, βρήκε κι ο πόνος μου μαζί. Κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, έκλαψα κι εγώ μαζί. Εκείνο τον καιρό συμβαίνει το εξής. Η Μαρή Κανίνου, η μεγάλη τραγουδίστρια, βρίσκεται σε αυτό το θίασο και με τον άντρα της και το παιδί της και κάνει ακροβατικά νούμερα.
Αυτή ήταν η δουλειά της. Και συνδέεται με τον Τσιτσάνι. Και τραγουδάει τα υπέροχα αυτά τραγούδια του Τσιτσάνι. Αλλά συνδέεται και στενά και με την Παπαγιανοπούλου, επειδή είναι και οι δυο τουρκομερίτισες, είναι προσφυγοπούλες και λένε τα δικά τους. Λέει η μία στην άλλη τα βασανά της, μαθαίνει αυτή για τα ποίηματα, πάει στο Τσιτσάνι, του λέει αυτή γράφει καταπληκτικούς στίχους. Την παίρνει ο Τσιτσάνης, τη βάζει να γράψει, του αρέσουν τα ποίηματά της, αλλά δεν είναι τεχνικά άρτια. Και τη βοηθάει να φτιάξει τεχνικά άρτια ποίηματα. Και ξεκινάνε και γράφουν το πρώτο τραγούδι. Πήρα τη στράτα και έρχομαι, μες στη βροχή και βρέχομαι. Στο βιβλίο σου έχεις μάλιστα ένα ιστορικό περιστατικό για τα καβουράκια, το κλασικό αυτό λαϊκό τραγούδι, που στην αρχή δεν είχε αυτή την τεχνική του της ομοιοκαταληξίας και το διαμόρφωσε ο Τσιτσάνης, έτσι. Ναι, σε όλα έχει βάλει το χέρι του ο Τσιτσάνης και ακριβώς επειδή βάζει το χέρι του ισχυρίζεται εν συνεχεία ότι το τραγούδι είναι δικό του. Ναι. Το πρωτογενές της ευτυχίας λέει στη φωλιά του στην καινούρια κάθονται δύο αυτό καβούρια. Δεν το λέει. Ορφανά και πονεμένα και δακρύζουν τα καημένα. Αυτό το ισχυρίζονται ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ναι, και ο Τσιτσάνης για να πλήξουν την ευτυχία και να πούνε ότι αυτά που έγραφε ήταν κάτι σκόρπια πράγματα που ο Τσιτσάνης τα οργάνωνε. Δεν είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά δεν είναι του Τσιτσάνι. Δεν είναι του Τσιτσάνι, αναμφισβήτητα. Είναι του Αλέκου Γκούβερη και ο Τσιτσάνι έχει πλάσει ολόκληρες ιστορίες για το πώς έγραψε τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στο Τάγμα Τηλεγραφητών, είχε χιονίσει και καθώς περπατούσα, βλέπω αίμα επάνω στο χιόνι και μαθαίνω ότι είχαν σκοτώσει κάτι παλικάρια στον εμφύλιο πόλεμο. Και πήγα στο αυτό. Πάντως και του άρεσε του αείμνηστου της Τσιτσάνι η αυτομυθοποίηση, έτσι. Ναι, δεν ακούς. Πήγα λέει και έγραψα το Δύο Πόρτες, το Συνεφιασμένη Κυριακή. Και αποδεικνύεται ότι το έχει γράψει ένας Αλέκος Γκούβερης μια Κυριακή μεσημέρι που πήγε στα Τρίκαλα την ώρα που πηγαίνει προς το γήπεδο για να δει την τοπική ομάδα, βλέπει συνεφιά. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Λοιπόν, πάμε στην ευτυχία. Οι στίχοι της στην αρχή δεν είχαν λοιπόν αρτιότητα, ομοιοκαταληξία και δομή, έτσι. Δεν είχαν δομή, δεν είχαν ρεφρέν. Mm-hmm. Εκεί τη μαθαίνει ο Τσιτσάνης να κάνει το ρεφρέν. Κάνουν το πρώτο αυτό τραγούδι, τη «Πήρα τη στράτα και έρχομαι», και ακολουθούν διάφορα άλλα τα οποία κάνουν πάταγο.
Ο Τσιτσάνης όμως, επειδή είναι ένας άνθρωπος περίεργος, εγώ το γνώρισα, είναι φίλος μου και μεγαλοφυής άνθρωπος, θέλει να την κρατήσει μακριά από την αγορά. Και δεν λέει τίποτα. Για να αντλεί στίχους, για να αντλεί και να μην αντλούν οι άλλοι, γιατί εδώ είναι η κόντρα. Αλλά σιγά σιγά τα τραγούδια είναι, διαδίδονται, ακούγονται. Λέει, ποιος το έγραψε αυτό. Η πηγή ξεχυλίζει, δεν μπορεί να την περιορίσει κανείς. Και σπέβδουν να συναντήσουν, μαθαίνουν και σπέβδουν να τη συναντήσουν. Εκεί να δεις που κάνουν διάφορες περιγραφές πώς ο Τσιτσάνης για να την κρατήσει μακριά από το αγριωμένο πλήθος πήγαινε συνωμοτικά και την συναντούσε και της έλεγε «Δεν θα μιλάς, δεν θα λες τίποτα» και πάρε και 500 φράγκα. Και δεν της έβαζε βέβαια και το όνομα. Γράφει στο βιβλίο, είναι τόσο μεγάλη η έγνοια του Τσιτσάνη να μείνει άγνωστη η στιχουργός ευτυχία που πηγαίνει ο ίδιος κάθε τόσο στο σπίτι στον Κολονό και την συναντά, πράγμα που δεν έχει κάνει ποτέ ως τώρα με τους συνεργάτες του. Ακριβώς. Και πηγαίνει από μεσήμερο την ώρα που όλος ο κόσμος κοιμάται για να μην τον πάρουν χαμπά. τι πράγμα έχεις. Ναι. Επίσης να πούμε ότι και ο Στέλιος Καζατζίδης πήρε από την ευτυχία. Πήρε το «Δύο πόρτες έχει ζωή» που είναι το μεγαλύτερο λαϊκό τραγούδι. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι ύστερα από λίγο καιρό γίνεται γνωστό ότι υπάρχει κάποια αγριά η οποία δίνει στον Τσιτσάνη τα τραγούδια και σπέβδουν μιλιούνια οι συνθέτες. Και κυρίως πηγαίνει πρώτος από όλους ο Χιώτης, ο οποίος ήταν και άνθρωπος που δεν λογαριάζει τα λεφτά, χουβαρντάς και της έδινε λεφτά. Και μετά ο Καλδάρας, ο οποίος την υποχρεώνει να παίρνει δικαιώματα κανονικά, να μην παίρνει λεφτά από το παντελόνι απευθείας. Το Πετραδάκι Πετραδάκι είναι ένα από τα αναρρύθμιτα που έχει γράψει έτσι και είναι του Καλδάρα. Αστιέρες. Αλλά κοίταξε τώρα ποιο είναι το όλο το κόλπο το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Η ευτυχία του Παγιανοπούλου από το 50 και μετά το ρίχνει στη χαρτοπεξία. Τρελαίνεται, την πιάνει αμόκ και θέλει να έχει κάθε βράδυ λεφτά για να παίζει πόκα. Έχει πέσει και σε μια συμμορία της γειτονιάς εκεί πέρα, ένα σοφέρ, ένα οικοδόμο κλπ. Και τις τα παίρνουν τα... Η τάχα μου αγνή γειτονιά, έτσι, όπου εκεί έχει, βρίσκεις κάθε καρυδιά σκαρίδι. Είναι δε τόσο μεγάλη η λαχτάρα της να παίζει που δεν ενδιαφέρεται ούτε για άντρα, ούτε για οικογένεια, ούτε τίποτα. Σε βαθμό που ο άντρας της, είπαμε, αστυνομικός, βγάζει μια μέρα τον πιστόλι να τη σκοτώσει. Αλλά αυτή εκεί επιμένει και τις νύχτες για να παίζει, εγκαθίσταται σε ένα δεύτερο δωμάτιο από τον άντρα της με τον ισχυρισμό ότι εσύ δουλεύεις το πρωί, πρέπει να σηκώνεσαι αφού έχεις κοιμηθεί καλά, ενώ εγώ λύνω σταυρόλεξα, καπνίζω, διαβάζω, γράφω, πίνω καφέδες και θα κάνω διάφορα σουρταφέρτα, θα σε ξυπνάω. Έτσι τον βάζει σε ένα δωμάτιο από εδώ και πηγαίνει άλλη από εκεί και έχει μία ανεμόσκαλα και την κομπανάει κάθε ολόκληρη επιχείρηση δηλαδή, έτσι, διαφυγής για να πάει να παίξει, να χάσει. Να χάσει. Αυτό είναι το τρομερό. Και να σηκωθεί τα χαράματα χαμένη, να ανεβεί από την ανεμόσκαλα, να μπει στο σπίτι και να κάνει πως ροχαλίζει. Λευτέρη, λυπάμαι τώρα που πρέπει να κόψω ένα ποτάμι αφήγησης. Θα πάμε για διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ανήμερα Χριστουγέννων στις 11 το βράδυ είσαι καλεσμένος, να το ξέρεις. Απαιτείται επίσημο έλλειμμα δηλαδή. Η πρόσκληση είναι για ένα ταξίδι στα αστέρια. Βέβαια, γιατί μόνο με τη μουσική μπορείς να ταξιδέψεις στα αστέρια. Να ανέβει. Συμμετέχουμε στον αγώνα της Μέριμνας. Αυτά τα Χριστούγεννα, ο Λαμπρόπουλος προσφέρει με κάθε αγορά αρώματος 1 ευρώ στη Μέριμνα. Βοήθησε να ανέβει. Τώρα με το ευρώ, τα λεπτά σας έχουν αξία.
Τα 10 λεπτά είναι 34 δραχμές. Τα 20 λεπτά είναι 68 δραχμές. Και τα 50 λεπτά είναι 170 δραχμές. Γι' αυτό υπολογίστε τα σωστά. Σκέψου ευρώ. Μη χάνεις ούτε λεπτό. Η σειρά Compact Presario 2800 με επεξεργαστή Mobile Intel Pentium 4M εγγυάται υψηλή απόδοση, ευελιξία και αξιοπιστία. Όταν μιλάμε για notebooks, Compact Presario. Νέμεσις. Όταν ο Σιμίτης μισούσε την Ευρώπη, η Μαλβίνα ζούσε αλλά δεν τον μιλούσε. Σήμερα, στα χρόνια της τρομοκρατίας, η Νέμεσις κυκλοφορεί γιορταστική με 80 σελίδες αφιέρωμα στους ξηρούς καρπούς της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Και ακόμα το πύλιο, τους καλικάντζαρους, τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής, τους Γάλλους που αυτοκτονούν, η Νέμεσις κυκλοφορεί και διεκδικεί τις πραγματικές ειδήσεις. Forever Classics. Μια προσεκτικά επιλεγμένη ανθολογία με τα πιο γνωστά αριστουργήματα της κλασικής μουσικής των 16 μεγαλύτερων συνθετών όλων των εποχών. Μπετόβεν, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, Στράους, Βιβάλντι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-27-08000 και αποκτήστε και τα 16 CD στη μοναδική τιμή των 77,90 ευρώ. Είναι μια προσφορά της Home Products. Τηλέραμα με μεγάλες αποκλειστικότητες. Αλέξης Αρβανιτίδης, Ελεάνα, Άσπα, Έξτρα Τεύχος, Οροσκόπιο 2003. Όλες οι προβλέψεις. Αφιέρωμα, Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δώρο, οι καλύτερες βιντεοκασέτες της Julia Roberts. Κάντε την επιλογή σας. Όλα είναι στο τηλέραμα. Μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη υπερπροσφορά μόνο στο Σικάρι. Αποκτήστε τώρα DVD Comet με αποκωδικοποιητή 5.1, MP3 και καραόκε μόνο με 117 ευρώ. Σικάρις, ό,τι σκεφτείτε, γίνεται. Σε μια πόλη όπου η θάλασσά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της, το αλάτι σκίζει τον χρόνο. Ένα ταξίδι στην καρδιά των ορχείων της Μύριδας, στην Κόρονο της Νάξου. Το καταφύγιο του Πηλίου χτίστηκε τη δεκαετία του 50. Τον σπάσανε και φύγανε τα τέλεια μα που μείνανε. Τίνγκι, 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 τίνγκι μου διώχνε τον πόνο. Τίνγκι, τίνγκι και κυλούσε η παλιό ζωή. Συνεχίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος την αφήγησή του για την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Λοιπόν, τα βράδια την κοπανάει, παίζει χαρτιά, τα χάνει και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην ίδια. Μόλον ότι έχει τη ΣΥΝΤ, γιατί πεθαίνει στο μεταξύ και ο άντρας της και ο δεύτερος, και ο πρώτος έχει πεθάνει και ο εραστής της. Όλοι τους στέλνει. Είχε μπερδευτεί και αυτή με τους. Σωστά. Έχει κρατήσει όμως το όνομα του πρόσθετου αστυφύλακα, Παπαγιανοπούλου. Λοιπόν, ενώ έχει δύο συντάξεις, η κόρη της δουλεύει και παίρνει και κάποια λεφτά από τα τραγούδια, γιατί τα πουλάει η ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Κάθε μέρα είναι αναγκασμένη λόγω χαρτοπεξίας να δίνει, να έχει μετρητό. Και πηγαίνει σάρκα από εδώ και από εκεί σε ένα μπαράκι στην Ομόνοια. Στην Ιωνός. Στην Ιωνος. Εκεί ήταν στέκι, καφενείο, τραγουδιστών, στιγουργών κλπ. Και πηγαίνει και πουλάει τα τραγούδια. Σα λέει, έχω φρέσκες μπανάνες. Τελευταία τιμή, λέει, ποιος θα το ποιος πάρει. Θα το πάρει. Και καραδοκούσαν εκεί, έτσι. Όλοι, σαν τρελή, γιατί έδινε πρώτο. Έφερε πράγμα, σου λέει. Πρώτο πράγμα. Έφερε σουξέ, έφερε ιστορία. Έφερε ιστορία. Και βέβαια, τις κάνουν και το εξής, φοβερό. Δεν τη βάζουν στο δίσκο, δεν τη βάζουν το όνομα στο δίσκο, ώστε να μην έχει
δικαιώματα όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος. Να τις φάνε τα δικαιώματα. Τα ξένα χέρια κι πια το δάκρυ της ορφάγιας το πικρό. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρώσει με πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρώσουμε πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Είναι πικρά, είναι βαριά τα ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια. Αλλά και αυτήν δεν την πολύ ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει το μετρητό. Διότι την ώρα που γράφει τα τραγούδια ή την ώρα που τα πουλάει, το μυαλό της είναι στην τζόχα. Λευτέρη, πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να βγάζει διαμάντια και να τα πετάει? Έτσι είναι, τι. Με όλους συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το σε μικρή ή λιγότερη κλίμακα συμβαίνει με όλους μας, έτσι. Σε όλους. Αυτή, σου λέω το ένα παράδειγμα. Έτσι πως καθότανε, έρχεται η μάνα της και είχε, η κόρη της είχε πάει στο χασάπι για να πάρει κρέας, κυμά. Τον κυμά τον έπαιρνε γιατί η ευτυχία τάιζε τις γάτες, όλες τις αδέσποτες. Και μάλιστα τους έβαζε και αλατάκι και πιπεράκι για να είναι νόστιμος ο κυμάς. Λοιπόν, φέρνει, έρχεται από το χασάπικο και την κοιτάει την κόρη της και της λέει: «Φέρε μου γρήγορα χαρτί». Και της ήρθε αστραπή η έμπνευση, ναι, έτσι. Ναι, και λέει εκείνη: «Πού να το βρω το χαρτί, έχεις πουθενά?» «Δώ μου το χασαπόχαρτο». Παίρνει το χασαπόχαρτο και εκεί γράφει μέσα σε 5 λεπτά το «Δύο πόρτες έχει ζωή» και κατά διαβολική τύχη χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Καζαντζίδης. Και το δίνει στον Καζαντζίδη, επί χρήμαση βέβαια, επί τόπου, και όχι να μείνει να γράφει το όνομά της. Ο Καζαντζίδης όμως, ύστερα από χρόνια, παραδέχτηκε, έκανε δήλωση ότι το τραγούδι είναι γραμμένο από την ευτυχία από Παγιανοπούλου. Μάλιστα. Τα τελευταία της, ποια ήταν? Τα τελευταία της. Πέρασε πολύ, μάλλον, όχι, πολύ δύσκολα χρόνια, διότι παρά το γεγονός ότι είχε μια κόρη σπουδαία, είχε χάσει εντωμεταξύ και την κόρη της το 60. Ο θάνατος ήταν εκεί πέρα φοβερό πράγμα, συνεχές. Της έμεινε η μικρή της κόρη, η οποία ήταν μια αξιολάτρευτη γυναίκα, ζει ευτυχώς, ήταν καλά, η κυρία Πολυζωγοπούλου, με την οποία έχω κουβεντιάσει πολύ. Και όλα αυτά που λέω είναι κουβέντες και της Πολυζωγοπούλου, ιστορίες, αλλά μου τις έλεγε και η ευτυχία, γιατί ξέχασα να πω ότι εγώ έκανα πολύ παρέα μαζί της. Πήγαινα και την έβλεπα, μου διάβαζε ποίηματα και ήταν και πονηρή. Εκεί που συζητάγαμε, ξέρω εγώ, τι φαΐ θα φάμε σήμερα, μου πέταγε ένα δίστιχο, ένα τετράστιχο, χωρίς έτσι να με κοιτάζει, με την άκρη του ματιού με κοίταζε για να δει τι εντύπωση μου έκανε. Ναι, και αν έβλεπε ότι ήμουν απαθής, δεν έλεγε τίποτα. Αν το επαναλάμβανε αυτό 2-3 τετράστιχα και ήμουν απαθής, γύρναγε και με έβριζε και μου έλεγε: «Γρουσούζεις είσαι και εσύ σαν τον Τζιτσάνι». Και της έλεγα: «Γιατί? Μα δεν σου άρεσε αυτό?» και ούτω καθεξής. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά, τελειώνουμε. Διάλεξα στο βιβλίο σας μια σελίδα που έχει ένα τρομερό στίχο
της ευτυχίας να ήταν ο πόνος άνθρωπος. Να ερχόμαστε στα χέρια. Μα τώρα βρήκε μια καρδιά που τη χτυπά με παμπεσιά και δίκοπα μαχαίρια. Κοίταξε, ήταν ο λαϊκός της στίχος, είναι μοναδικός. Έχει μια δύναμη η ευτυχία να σε πιάνει από το λαιμό και να μην σε αφήνει δευτερόλεπτο. Σου είπα, δύο πόρτες έχει η ζωή. Μετά πάρε τα τραγούδια που έγραψε με τον Γκαλδάρα. Και μετά να το όνειρο απατηλό, ας πούμε. Αν είναι η αγάπη έγκλημα, να είχε γη σε ένα χαλγάτι να τον ανασηκώσω. Τρομερό, το λέει ο Καζατζίδης αυτό. Σειρματοπλέγματα βαριά ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Δεν υπάρχει, δεν πετάς τίποτα από τίποτα. Σαν τον Αετό είχα φτερά και πέταγα πολύ ψηλά το πασίγνωστο. Πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κατζηδάκι είναι. Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά. Τι έχει και κλαίει το παιδί με τον ψαρχάκο. Στο δεν τραπέζι έχει... που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Κοίταξε να σου πω, είναι αναρρύθμιτα τα τραγούδια της. Και εκεί έχω βάλει μόνο όσα τραγούδια κατάφερα να διαπιστώσω ότι είναι δικά της. Να είσαι βέβαιος ότι υπάρχουν στο... και άλλα τραγούδια. Τα οποία, όχι κι άλλα, πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν είναι κατοχυρωμένα στο όνομά της. Και πιστεύω ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάποια συρτάρια τραγούδια και στίχη δική της. Βεβαίως. Ας πούμε το τελευταίο του Κραουνάκη, ένα από τα πολύ σύγχρονα, ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι δικό της. Η Μαλάμω με καμάρι που μοσχοβολάει θυμάρι μέσα στους δρόμους της Αθήνας κλπ. Είναι το Μαλάμω με τα φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου κλπ. Ναι, ναι. Δηλαδή... και ο Κυλαϊδόνης έχει στα χέρια του. Γιατί είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες τις στιγμές στο κρεβάτι του θανάτου ζήτησε να τις τραγουδήσουν. Βέβαια. Δύο τραγούδια. Ο Καρουσάκης και ο Κυλαϊδόνης, έτσι. Ναι, και τραγούδισαν εκείνο το τραγούδι, άμαξα με στη βροχή. Σκέψου τώρα, πεθαίνει η γυναίκα και θέλει να της τραγουδήσουν τραγούδια λαϊκά. Έτσι ήταν αυτή. Έξω από τα συνήθη όρια. Δευτέρη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Έχουμε πολλές εκδόσεις στο βιβλίο, το Όλα είναι ψέμα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή το πρόσωπο της Σαββάτου. Μαζί μας ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μαζί μας ήταν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και ευχόμαστε πολλές εκδόσεις στο βιβλίο Όλα είναι ψέμα, γιατί όλα είναι μια αλήθεια. Γεια σας, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα.